Σε τι φάση είστε? Είμαι σε φάση. Εσύ εντάξει, έχεις ξεφύγει με το quest. Εγώ είμαι έτοιμος, ό,τι θέλετε κάνουμε, δεν έχω πρόβλημα. Γιώργος, τι quest έχεις? Έχω ρε φίλε, έχω. Πάμε. Και εγώ. Τι έχεις ας πούμε, εντάξει, έχω τα χάβα ας πούμε, αυτά που τα χωράει τα όπλα, ok. Έχω να βρω αυτό τα κλειδιά στο πτώμα που περνάμε και πάμε στο αποθηκάκι για να πάρω τα χαρτιά. Αν θυμάσαι λίγο. Πού είναι αυτό? Ναι, θυμάμαι. Αφού το κάνεις και αυτό το κάνεις. Όχι, αφού δεν χάσαμε. Το ρολόι βγάλαμε. Μα σκότωσαν, ναι. Ναι. Αλλά ας ξεκινήσουμε με ένα custom να πάρεις το πτώμα με θες. Ναι. Το κλειδί το έχεις ακόμα? Το κλειδί δεν το πήρα, όχι. Εκεί δεν προλάβαμε να πάρουμε το κλειδί και πεθάναμε. Αφού στο πτώμα είναι το κλειδί. Α, ναι, εκεί πεθάναμε. Σωστά, τι πήγες. Ήταν το ωραίο το game και με τα πιστολίδια. Ναι. Οπότε πάμε να το ζήσουμε. Ωραία, βάζω gear και φύγαμε. 3700 XP και πάω level 12. Για να δω. Αυτά είναι. Σε έφτασα. Και μετά έχω το τέτοιο, στο wood που έχω το quest για την πηξίδα και να σκοτώσω 15 σκαβ. Αλλά εκείνο το αφή. Είναι αυτό. Στα wood είναι απλά, δεν ξέρω. Με μοσίν που ήθελε. Όχι, δεν είμαι τόσο ψηλά. Χωρίς... Απλά 10 σκαβ, 10 σκαβ. 15, λοιπόν, custom 11 το πρωί. Κάτι κακό θα γίνει, να ξέρετε. Τι κακό θα γίνει? Είναι η πρώτη φορά που είμαι πρώτος έτοιμος και περιμένω εσάς. Και δεν είμαι εγώ αυτός που λέει περιμένετε λίγο. Λοιπόν, τρεις χειρομοβίδες πήρα μαζί. Ωραία. Έχει, εντάξει, καλά level. Τι άλλο θέλω, γεμιστήρες. 11, 12, 13, 23, 55, 36, 38, 41, 35, 26. Ναι, είμαι ready εγώ. Αν δεν κάνω μας invite. Customs, 11 το πρωί, next. Insure. Ωραία, δύο τρέξ. Καλή είναι. Εμένα λες. Ναι. Δεν σας βλέπω. Τι έχεις βάλει, μία α1. Ναι. Oh. Σε μπροστά. Έχω δύο όπλα τέτοια είχα. Που έπαιξα και καλά. Το ένα. Όχι ρε, έπαιξα 8 game και μου έχουν πάρει το ένα μόνο. Αυτά είναι. Και μπαίνω με αυτό, είναι ο καλούτσικο. Εντάξει, αν πεθαίνεις από σκάβ συνήθως δεν σε βρίσκουν για σαλουτάρουν. Απλά πάλι ξέχασα να αλλάξω αυτό με τις διόπτρες γάμου του. Να με πεις ποια είναι. Θέλω να βάλω το ποντίκι, έχει κουμπί να πάει μπροστά και πίσω. Και θέλω στο ένα να βάλω τα scope να αλλάζει και το άλλο να βάζει φακό και τέτοια να ανάβει ή να σβήνει. Να τα έχω στο ποντίκι. Και συνέχεια το ξέχνα. Βάλτε ρε ένα γκολ ρε εσύ φιλιάρδες γάμ. 4 λεπτά καθυστερήσει έδωσε. Βάλτε ρε μα, 4 λεπτά βάλτε ένα γκολ γάμ. Γιατί ρε μάνα, πόσο θες να κερδίσω? Είναι 2-0, να πάει 2-1. Γιατί τόσο το έπαιξες 2-1? Πάνω από 2 γκολ να μπει στο παιχνίδι.
Έληξε το άλλο παιχνίδι. Ένα λεπτό καθυστερήσει έδωσε. Τελευταίες φάσεις. Βάλε το καθυστερείς τώρα να μας τρελάνεις όλες. Τώρα μου δίνει, μπορώ να το τραβήξω και να πάρω ένα ευρώ πίσω, αλλά δεν αξίζει τώρα για ένα ευρώ. Α, το έχουν εξελίξει στον τρόπο που σας παίρνουν τα λεφτά. Έχει cash out, άμα θες να τα τραβήξεις. Ή αν έχεις πιάσει με τα 3 από τα 4, αντί να σου δώσει π.χ. 50 ευρώ, σου λέει τράβα το τώρα αφού περισσεύει ένα game και πάρα σου μετά 38. Και μετά εσύ σκέφτεσαι, εντάξει, θα πάρω αυτά πίσω και θα συμπληρώσω και λίγα ακόμα και θα ξαναπαίξω. Κάπως έτσι. Ναι. Μάρκετινγκ, εντάξει. Ναι. Έτσι δουλεύει, είναι όπως τα δάνεια. Άμα νοικιάζει ένα σπίτι 30 χρόνια, βγαίνει, ας πούμε, 100 χιλιάρικα. Γιατί δεν παίρνει ένα δανειάκι που το πάρει μπαμπά και το έχει δικό σου, άσχετα που προπληρώσει δύο σπίτια. Ναι. Αυτό δεν θέλω, είναι το τελευταίο. Και λέγει εσύ, γιατί να μην το πάρει, θα μείνει και για τα παιδιά μου ένα σπιτάκι. Αυτό το είναι η μεγαλύτερη δικαιολογία αγορά ακινήτου. Ναι, ισχύει. Παγκοσμίως. Ναι. Και στο τέλος μένει το δάνειο στα παιδιά. Κάμψε. Πάντων, ναι. Okay. Άντε δύο λεπτά, άντε. Δεν ακούω να γίνει τη σπουτώνα. Ναι, ναι. Καληνύχτα. Καληνύχτα, αγάπη. Εντάξει, έγινε και εγώ λίγο υπερόπτης. Αντί να βάλω τα δύο παιχνίδια από τα τέσσερα, τα έβαλα και τα τέσσερα να τα παίξα. Ανέβαζα τα δύο μόνο, τα πιανα. Τα έχω πιάσει ήδη βασικά. Αν θα μου πεις δεν το ξέρεις. Αλλά έτσι σαν χόρταγος. Έλω τα λιράκι τώρα να πάρω να βγάλω ας πούμε 20 ευρώ τη σιγά το πράγμα. Βάλω να γίνει 50 άρικο. Life is Βάλτο. Life. Τρία. Πάμε οπότε να βρούμε το πτώμα και μετά πάμε στο... Η αποθήκη είναι στο warehouse, απέναντι το σπιτάκι. Δημοκρατικά θα κάνετε ό,τι λέω εγώ. Ναι. Είναι. Αφορά τα ακουστικά. Θα σε πάω εγώ στο σπιτάκι, μην ανησυχείς. Άρχι να θυμηθείς να πάρεις το κλειδί τώρα από το πτώμα. Κουράστηκα. Δεν ακούω κανένα να λέει μπλιάτ και τέτοια εδώ. Οπότε... Εγώ τον άκουσα. Να τόσο μπλιάτ. Βλέπω τον άλλο, έχει και ένα πιο πίσω. Πέθανε. Ωραία, συνεχίζω. Πάω στο πτώμα. Πάω στο μέτι. Περίμενε, περίμενε. Έρχομαι. Από πίσω μου Γιώργος εσά. Ναι. Μπήκατε μέσα. Ναι. Ναι. Έρχομαι. Μια μορφή να μου βρείτε, θα την εκτιμούσα. Έχω όλο και κατάλαβα. Γιατί ήρθες εδώ, ρε. Τα σιρτάρια τα πήρες. Όχι, δεν τα πήρα τα σιρτάρια.
Υπάρχει κόσμο στο πέρασμα. Ωραία, να κοιτάξω. Να ρίξω grenade. Όχι. Εσύ πού είσαι, σε ποιο σημείο είσαι? Στη βιβλιοθήκη μαζί με εσάς είμαι. Αλλά κάποιος πηδάει εκεί πέρα για να δει. Από εκεί που περάσαμε. Έρχομαι με βιβλιοθήκη. Κοίτα προς το πέρασμα, Ηλία. Κοίτα, θα περάσουν άτομα. Εκεί κοιτάω, αλλά δεν βλέπω κανέναν. Δώσε δευτερόλεπτα. Άμα φάω headshot, θα ξέρουμε ότι μας πετάει και από εκεί πέρα κάποιος. Εγώ και κοιτάω. Ήταν τουλάχιστον ένα άτομο. Πώς ήταν σκάβο. Νάτος. Όχι, νάτος. Περιμένετε ρε να περάσει ρε μαλάκες. Δεν περνούσε ρε μαλάκα, κοιτούσε, δεν περνούσε. Πήκε καλά. Αφήστε τον. Νάτος, περάσει. Νάτος. Το πέτυχα, αλλά δεν άλλος. Κι άλλος, από αριστερά. Πέθανε. Ποιος αριστερά. Ήρθε και με σκότωσε. Ήρθε και με σκότωσε, μπήκε μέσα. Είναι στο δεύτερο έρθω. Το σκότωσα. Πέθανε. Ο άλλος είναι απ' έξω. Ο άλλος πέθανε, πέθανε. Όχι. Κλείσε την πόρτα. Κάνω λίγο χιλ. Αν πας να παίξω ένα σκάβο όσο σας περιμένω. Γεια σου και φτεδάκι. Εσύ κάνεις έτσι. Ναι. Έρχεται, έρχεται. Λουτάρει κύριος, ε. Φάγατε. Όχι. Γιατί δεν έχω τσάντα εγώ, ρε φίλε. Ποιος περπατάει. Αυτός. Nice. Πέθανε. Ωραία, φίλε, ωραία ήταν αυτό. Άμα ζούσα κι εγώ θα ήταν καλύτερο. Ισχύει. Πετάξτε τα πράγματα δάμου μόνο. Το όπλο, το armor και το κράνος και τα ακουστικά. Πετάξτε εκεί στη σκάλα. Τι μπήκα να λουτάρουν πάντα, δεν ξέρεις. Κάτσε λίγο, Τάσο, περίμενε. Πες μου τι. Πήρε τους γεμιστήρες από αυτόν. Τι όπλο είχε? Δεν πήρα όπλο, δεν κρατάω κάτι. Λες ρε.
Δεν πήρα όπλο, ναι. Μη θα το πάρω. Μη θα πάρεις, θα το πάρω. Καλά. Πιστήρες είχε 30 αλφα κάπα γράφει, αλλά δεν είχε όπλο αυτός, μάλλον το πέταξε έξω. Έλα, εδώ είναι. Νομίζω. Εδώ είναι το Ηλία. Αρέλια. Τους πέτυχα 12 σφαίρες όμως. Μπράβο. Τους χτύπησα λίγο. Πάμε, φύγουμε. Άσο, περίμενε μία να πάρω γεμιστήρα. Δεν έχω. Όλο χέτσο το με πετυχαίνουν, ρε μαλάκα. Τίποτα με στην κατεμιά. Κι αυτό. Τέλος πάντων. Πάρω το... Τι να πάρω, το όπλο θα το πετάξω έξω. Δάσο, έλα να βγούμε safe, ρε. Πάμε, ναι. Τα πράγματα μου τα πετάξεις, τα. Είναι αυτό. Πυροβανά να παίξω, πάμε αφού. Πού είσαι? Περίμενε. Στα σκαλιά μου. Πάμε. Πάλι καλά κατάλαβα ότι είσαι εσύ, αλλιώς. Θα βγούμε από εδώ, από αριστερά. Έλα. Έλα. Κάτσε λίγο να δούμε πως έχει χείλο. Τίποτα, πάμε. Βγες και πήγαινε αριστερά. Προσεχή αριστερά και φεύγουμε ευθεία. Φεύγουμε, προχωρά. Πάνε μπροστά, δεν ξέρω. Από κάτω. Φτάσεις στις τουαλέτες. Να γεμίσουμε. Σκάβη πυροβόλησε, μου φάνηκε. Δεν ξέρω. Από κάτι. Πάμε. Βλέπεις, βλέπεις τίποτα. Βλέπω κάτι, όχι. Φύγαμε. Ναι, ένας πάνω, σκάβη είναι. Πάμε. Σε μία άλλο τώρα. Πάμε, μπορούμε. Πάμε, ναι. Ακολούθω. Κάτσε, κουράστηκα. Έχεις σκάβ. Δίπλα μας τρέχει. Έχει κόσμο μέσα.
κλειστά. Έλα. Τάσο, έλα. Πού είσαι? Έχεις κάτι για το bleeding? Έχεις κάτι για bleeding? Πήδα μία και τα συζητάμε. Πού πήδηξες? Πήγαινε από το πεζούλι, άμα δεν μπορείς να... από πριν που πηδούσατε με τον Ηλία. Αν δεν μπορείς να πηδήξεις. Μπήκες? Ναι. Τι θες? Κάτσε, έχω bleeding. Έλα, έλα σε μένα. Το έβαλα, εντάξει. Κομπλέ, πάμε. Απλά δεν μπορώ να τρέχω. Περιμένω. Έχει σκάβ. Σκάβ. Να, τον είδα. Πέθανε. Έλα. Πάμε πάνω. Θα βγούμε από εδώ. Όχι, τρέχουμε. Τι έξω είτε έχουμε? Είναι το 10-12 και το 10-11. Θέλω να δούμε εδώ. Μαλακιά κάνεις, ε? Όχι. Εντάξει. Δεν έχουμε έξι, τι πάμε. Αρχίδια. Τρίγησε. Έξω είμαι. Τέρμα δεξιά. Πού είσαι εσύ? Πίσω σου. Ένα λεπτό. Εσύ φώναξες. Ναι. Γιατί εγώ? Πάμε. Πάμε, αλλά να ξέρεις, δεν μπορώ να τρέχω. Χάνω πολύ αίμα. Ανοίγει η πληγή βασικά. Παίρνω μπροστά. Πάμε να κάνουμε ένα extract. Δεξιά και δεξιά. Προσοχή, τα παράθυρα απέναντι. Πάμε. Ωραία, βγάλαμε λίγα σπασμένα. Πού είσαι? Έλα, Τάσο, μη χανόμαστε τέτοια ώρα. Έλα, τέλα. Μπροστά σου. Έλα από εδώ. Κάτσε, ψάξω λίγο τα πισί. Πάμε. Τάσο, με βλέπεις? Όχι. Έλα, ρε παλικάρι μου, έχει εδώ άνοιγμα.
Έχει κόσμο. Πίσω μας. Όχι, μπροστά μας πρέπει να ακούω. Ακούστηκαν πυροβολισμοί. Τραχα. Άνοιξε. Για ρίχνω χειροβομβίδα. Εντάξει, μπορούσαμε να συνεχίσουμε ακόμα λίγο, νομίζω. Λες. Δεν γέμιζα τσάντες τίποτα. Καλά ρε, δύο άτομα σκοτώστε και δεν γεμίσατε τσάντες. Έλα μου ντε. Εγώ τη τσάντα τα λούνο πήρα και δεν τη γέμισα ούτε μέχρι τη μέση. Δεν πρόλαβα να πάρω τίποτα άλλο. 2400 XP. 2 USEC και ένα SCAV. Εγώ 2 SCAV. Αλλά έχω σαν 300, 400, 480, 500, 13 damage. Σκέψου ότι βρήκα δεύτερο όπλο, ρε φίλε. Τα σκάβδες τα λουτάραμε. Ωραία. Έβγαλε ένα HK. Είχε HK ρε το θηριό, άλλος πάνω του. Ναι, ο πρώτος που μπήκε ξεφάγε. Εν τω μεταξύ ξέρεις ότι ανέβηκε τις σκάλες και δεν άκουσα ποτέ σκάλες, έτσι. Τι λες ρε. Δεν άκουσα σκάλες να ανεβαίνει. Δεν ξέρω. Ήμουν ακριβώς δίπλα στις σκάλες με ανοιχτή την πόρτα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον ήχο. Έχω την πανοπλία του, αλλά έχει 13,3 ρε φλεμόν. Είναι αυτή η δυνατή, η κορού μου του. Μονό. Έχει 13,3 από τα 42. Α, εννοείς. Τι πήγα, ωραία. Εντάξει, έβγαλα εγώ 60.000 από το σκάβο περίπου. Όσο παίζατε. Είμαι έτοιμος να ξαναμπού τώρα. Σας περιμένω. Άλεπτο. Το μόνο καλό που πήρα είναι η τσάντα του. Ήταν η 3-zip, πολύ μεγάλη. Πούλα δεν. Την πουλήσω να μην τη φορέσω τώρα, λες. Τι να καλά τρελώσεις, πούλα δεν ρε. Να πάρεις να φτιάχνεις το work στο τέτοιο, στο hideout SCAV BG, BP πώς λέγονται αυτές. Γιατί θα σου βγαίνουν καμία 10-11 χιλιάρικα μόνο και είναι οι πιο καλές τσάντες, value for money και όλες τις άλλες τις πουλές. Δεν αξίζει να τη χάσεις αυτή την τσάντα δηλαδή. Από αυτή την άποψη στο λέω. Δεν έχω χώρο μας. Θέλω να πουλήσω. Πήρα και αυτό το μεγάλο το survival kit που δίνει. Το grizzly. Ένα που είναι τρεις θέσεις. Ναι. Field surgical kit. Α, πού λέτε γι' αυτό. Αυτό το
30 χιλιάρια το βάλω να φύγει απευθείας. Δεν μπορώ όμως, γιατί. Μήπως και αυτός το έκανε, το φτιάξε. Ή το βρήκε από κάτω, ή το λούτερα από άλλον, ή το λούτερα από κάπου άλλο, τέλος πάντων. Μαλάκια. Και το νερό του. Εδώ μεταξύ. Κύλα, τόσο θεραπίστα. Ο τύπος φορούσε μπάστιον και, και σλικ. Και κουβαλούσε τσάντα F5. Δεν μπορώ να φανταστώ τι rage quit μπορεί να έκανε, όταν είδε με τι τον σκότωσα. Τίποτα, άμα έχεις καλό σημάδι και πηγαίνεις στο κεφάλι σφαίρα, άμα δεν φοράει καμία πολύ καλή μάσκα. Δεν φορούσα μάσκα. Αυτό. Άμα δεν φοράς μάσκα, σε σκοτώνω και με νερό πίστολο, άμα σε πετύχουν στο μάτι. Και εγώ που φοράω rank 4 με high reflect, κράνω στη σημασία. Όλο μου λέει eyes. Λοιπόν, σας περιμένω στο customs 2 το μεσημέρι. Περιμένε. Ξέρω στα ακουστικά να απολύσω. Και τα κάτι Razor ακουστικά λένε ότι είναι καλά. Ναι, αυτά λουτερά. Από αυτόν. Εμένα βολεύουν τα Sordin, αλλά έχω ακούσει ότι αυτά είναι πολύ καλά. Τα Razor επίσης. Τώρα τα 2000 έχουν αυτά. Τα Sordin βρήκα κι εγώ, ναι. Πόσα είναι, 30 χιλιάρικα τα πλήρω. Τα short είναι τα αγαπημένα μου. Τα βρίσκω με 25, 26, 27 χιλιάρικα, τα αγοράζω και κομπλέ. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να τα πουλήσω όμως και αυτά. Τι, δεν μπορείς να τα κάνεις τάσο για κάποιο λόγο? Να τα πουλήσω. Το ξέρεις αυτό με κάτω δεξιά το εικονίδιο Fountain Raid που λέει, α? Ναι, δεν έχει τίποτα από αυτόν Fight the Raid, φίλε. Αυτό, φίλε, κανένα bug πρέπει να είναι, δεν παίζει να γίνεται αυτό. Ναι, κανονικά ό,τι λουτάρεις από PMC πρέπει να μπορείς να το πουλάς κανονικά τα πάντα. Αλλά πολλές φορές τυχαίνει κάποια μπορώ, κάποια δεν μπορώ. Τι φάση ρε που ξενέρωστα, κάτσε να δώσω λίγο τη μορφή. Τελειώσει το quest, ωραία. Γιατί πήραμε find the paramedic car, get into the dorm room 114. Θα σου περιμένουμε. Θέλετε να μπείτε, να μπείτε, να μπείτε. Γιατί ρε μαλάκα, τι έχεις να κάνεις? Θέλω να πουλήσω 5-6 πραγματάκια για να κρατήσω κάποια, μην τα πετάξω έτσι απλά. Μπείτε, να μπείτε. Άντε, μπαίνω. Το βόλεψα κάπως. Τι κάνεις? Πάντα μπακ. Το βόλεψα. Άμα μπήκα, δεν πείτε, δεν πειράζει. Το παραλαβες. Πατήσαμε μπακ. Τώρα πουλάω το όπλο αυτό και είμαι έτοιμο. Ωραία. Το unknown key το παίρνω μαζί μου, άμα είναι. Πουλάω και αυτό και είμαι έτοιμος. Καλά, όταν πατάς back ενώ κάνει loading παθαίνει πολιτισμικό σοκ το παιχνίδι. Τα βλέπει όλα. Διπλά και τριπλά. Τις σφαίρες πιπί είναι καλές.
Να. Τις βρήκα πάνω του, 55 σφαίρες. Μέτρες προς καλές. Λοιπόν. Το πούλησα κι αυτό. Λοιπόν, παίρνω χιλ, χειρουργικό αναγκαστικά γιατί το χωράει αλλού. Κλειδί, χειροπομπίδα. Γιατί κουβαλάω δύο όπλα πάνω μου τώρα. Τέλος πάντων, το πουλάω έτσι όπως είναι. Έτοιμος. Custom. Το μεσημέρι. Ώρα. Γιώργο, πες, δεν σε βλέπω. Έρχομαι εγώ. Είμαστε πολύ καλοί, ρε, και γέμισε πάλι το στάσμα. Ναι, δεν είναι ότι έχεις level ένα στάση, είναι που είμαστε πολύ καλοί. Και αυτό για να το κάνω θέλει φράγκα τώρα, να κρατάω πράγματα και... Σε έστειλα, Γιώργο. Βγήκε ο Γιώργος, ναι. Θέλω μια φορά να το βρούμε αυτό το γάμο boss, να το φάμε και να το λουτάρουμε σαν άνθρωποι. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι για να σκοτώσεις άνετα κάποιον με το όπλο πρέπει να έχεις φουλ καλές σφαίρες και να έχεις πεθάνει πίσω καμιά 50 φορές μίνιμου για να πάρεις την εμπειρία με το όπλο που ανεβαίνει σιγά σιγά. Θέλει να πυροβολάς πριν δεις τον άλλον. Ο άλλος τώρα που ήξερε ότι είμαι στην άκρη της πόρτας εκεί στη σκάλα άρχισε να πυροβολάει πριν με δει. Έκανε pre-fire, οπότε με το που με είδε, ήμουν ήδη νεκρός. Και παίζει πολύ κεφάλι εδώ. Πρέπει να προσπαθείς να πετύχεις κεφάλι. Υπολόγισα πόσα ρούμπλ θέλει άμα αγοράσει όλες τις κάρτες γραφικών από το market. 80 έως 90 εκατομμύρια. Να. Για να τις αγοράσεις όλες για τις 50. Καλή φάση. Εδώ μεταξύ, στο Y που έπαιζα, το προηγούμενο που έπαιζα, έκανε 300 με 400 χιλιάρικα η μία. Και τώρα κάνουν 1,6 με 1,8 εκατομμύρια η μία. Στο πάρε. Επανάκριβες. Αλλά δεν είναι. Αν πάρεις έστω και μία, κάθε 25 ώρες βγάζεις ένα bitcoin. Το πουλάς μετά αυτό, και στην ουσία παίρνεις την άλλη κάρτα. Ναι. Κάθε 2 bitcoin, 2,5 παίρνεις μια κάρτα, ναι. Και τις κραφτάρεις και από το hideout σιγά σιγά που βγαίνει πολύ πιο φθηνό. Το hideout βγαίνει δηλαδή γύρω στα 800 χιλιάρικα αν την κραφτάρεις. Από το κάνει 50 ώρες για να την κάνεις. Αργείς πολύ. Αλλά τσούκου 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 σιγά σιγά. Εγώ καλά, τώρα έχω, πόσες έχω τώρα, τρεις έχω τώρα και τις έχω κραφτάρει όλες και τις τρεις. Εγώ μία που μου έπεσε. Ναι, θυμάμαι, μέσα στο τώρα. Ο loot. Αλλά τώρα μόλις πάρω το thick case από το quest θα το πουλήσω κατευθείαν 17 εκατομμύρια και θα αγοράσω καμία 8 κάρτες. Άμα τις αγοράσεις όλες από το market, σε 40 μέρες κάνεις απόσβεση μόνο από τα bitcoin. Το κλειδί το έχω, φύγε μου, δουλέψει πάμε. Αν αρχίσεις και το κάνεις από αρχή του raid, από την αρχή του wipe, συμφέρει πάρα πολύ. Εντάξει.
τώρα έτσι όπως μας έκατσε εδώ. Μπορούμε να δούμε και τα τέτοια. Μπορούμε να δούμε και τα στάση. Βασικά κάνεις αυτό, δεν τα βλέπουμε, πάμε, πάμε, πάμε στο μέτρι. Πλαστικά. Σφαίρες δεν έβαλε. Έχεις κάτω, έχεις κάτω, έχεις κάτω. Τον έφαγα τον άλλο σκάτω. Πλησιάζουμε να φάω και τους άλλους. Πάω στο 8. Μην με πυροβολείς κανείς, στάσιμο. Βρήκα car battery. Πού είστε? Αλλά αν είναι. Μην μιλάτε ταυτόχρονα. Πού είστε? Στο άνοιγμα. Ωραία, έρχομαι στο άνοιγμα. Ποιος πέρασε από το άνοιγμα? Εγώ. Έρχομαι στο άνοιγμα από τη δεξιά πλευρά. Μόλις το περνάω. Πας προς medic. Ναι. Γιώργο, το πήρες το κλειδί. Πάμε medic. Τάσο, το πήρες το κλειδί. Ναι. Θα ρίξω μια grenade πάνω. Ωραία, πέθανε από grenade. Ποιος εσύ? Όχι, δεν την έριξα εγώ. Άλλος που σκότωσε. Ρε ακούγονται. Από πού ρε? Μέσα στο κτίριο θα είναι λογικά και μου έριξαν grenade. Περίμενε, Τάσο. Περίμενε. Ανοίγω πόρτες και ρίχνω grenade μέσα. Την έριξε για να πετύχει εσάς και πετύχει εμένα που είμαι πιο πίσω. Μπορεί να πιω μέσα κι. Λουτάρε. Ωραία, με πάει σήμερα, τώρα το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Σκέτη απόλαυση. Και εμείς εδώ. Κάτι καλό δεν βρίσκονται μεταξύ μας. Κόσμος έξω. Κύριε Βουβίδα. Δύο. Είμαι κάτω. Κι εγώ δίπλα σου. Μην κουνιέσαι. Να νομίζω ότι είμαι μόνο ένας. Με σκότωσα. Έφαγε 2-3 σκάλες ανά. Ο μεν έφαγε πολλές σκάλες. Διακόσα δεκαντάματσα φαγητά.
Στο χέρι με σκότωσε. Με 7 ή 31 σφαίρες. Σφαίρες αυτά είναι 31. Mm. Ωραία. Αυτές τις σφαίρες που έχουν 2.500 μία. Εντάξει, ο τυπάς ήρθε για να έρθει, ρε. Δεν ήρθε για βόλτα. Του γέμισα ήδη ένα, του άδειασα ήδη ένα γεμιστήρα και δεν ένιωσε. Τάσο, έλα μπούμε ένα σκάβο μέχρι να τελειώσει ο Γιώργος. Έρχομαι κι εγώ σκάβο. Ένα λεπτό. Και άμα είναι αρθές και εσύ, δεν θα πάμε σκάβο. Πάμε BMC. Δεν δύο ψάχνω, ρε, πώς το... Αυτό το... Πώς το πουτσοτάχι. Σε σκότωσα. Mm? Σε σκότωσε και σένα. Ναι. Πρώτο. Πρώτο πέθανε ο Γιώργος, τον έχωσε, περίμενα εγώ τον έχωσα και πέθανα κι εγώ μετά. Λοιπόν, custom στις 4.30 το απόγευμα. Έρχομαι. Περνώ απλά σφαίρες και έρχομαι. Ναι. Και να κράνος άμα βάλω θα ήταν καλό. Τα κράνη. Μα δουλεύει ρε. Ωραία. Σφαίρες. Tactical θα πάτε, το tactical. Τόσο. Τώρα τρώω καιρό. Αχ, δεν πήρα σκόπ, anyway. Θα πήγαινε πάρα, Γιώργο. Έκλαιν. Έτοιμος.
Γενιάζω rank 5 armor. Το μεταξύ αυτά τα κράνη που είναι απλά, νομίζω τσάπα τα φοράμε. Αν δεν έχει η μάσκα τσάμι κάτι μπροστά. Α, όχι, καλά είναι. Περιμένεις αυτή την κολόφαρα τη στιγμή που θα σε βαρέσω το κεφάλι headshot και θα κάνει reflect τελείως την σφαίρα. Βασικά, τα κράνη τα φοράνε κυρίως για να μην σε σκοτώνουν τα σκάβ. Το φοράνε το κράνος. Για να μην πεθαίνεις κατά λάθος από κανένα χέρι που θα σκάνουν τα σκάβ. Γιατί ο παίκτης με την καλή τη σφαίρα, ό,τι κράνος και αν φοράς και μάσκα. Το έχουν ξεφτυλίσει λίγο, ρε. Πετυχαίνεις πολύ εύκολα headshot εδώ πέρα, ρε. Μπα, δεν νομίζω. Δεν πετυχαίνεις εύκολα headshot. Απλά έχουν πολλή εμπειρία αυτοί με τους οποίους παίζουμε τώρα οι περισσότεροι. Ντόρμς, πού θες να παστάσω? Διόρφω. Δεν είδα. Κάτσε να μπορώ να δω στο quest. Λέω, αν μας βγάλει κοντά και βολέψει να πάμε εκεί γι' αυτό. Τώρα στο μάτι 114. Α, σε ποιο κτίριο από τα δύο, το διόρφο ή το τρόφο? Βασικά, στο μπαίνουμε. Χρειαζόμαστε το κλειδί 114 όμως. Στο διόρφο είναι. Στον πρώτο όρφο. Πάμε περιμετρικά γύρω γύρω. Από πάνω. Για πάνω από πάνω. Short left. Θα πάμε στο καλό το κτίριο. Έτοιμοι? Ναι. Μόλις βγούμε δεξιά. Headshot. Μαλάκα. Πού το έφαγες? Πάρε το όπλο μου. Από εκεί που κοιτούσα, ξέρω. Από παίκτη ή από κάτι άλλο? Παίκτης ήταν. Έρχεται. Ήρθε η κρυμμοβίτα, φύγε. Θα σου πάμε φύγε. Μια σφαίρα στα θωράκα. Ένας.
Λοιπόν, το βάλω. Δεν την έφαγες στο θώρακα, στο κεφάλι την έφαγες. Έτσι που το σε κοιτούσα, σαν να έφαγες χέτσο, το φάνηκε. Όχι. Το λέει. Χέτσο. Χέτσο λέω, τώρα. Πότε πρόλαβε και παίκτησε, έφαγε τελικά. Ναι. Πότε πρόλαβε και ήρθε εκεί, ρε μάλλον. Έχει spawn point εκεί, ρε φίλε. Από πού, ρε. Από εκεί. Τι πω, πού. Φίλε, από πήγες. Δεν είμαι, είπε ακίνητος είμαι, εσύ τρέχεις. Όχι, αυτός είναι. Τον έφαγα. Κι άλλο πρέπει να έχει. Ξέσχισα. Στο κόκκινο κοντέινερ είμαι. Από πίσω εσύ που είσαι. Εγώ θα πεθάνω, άσχημα τώρα εμένα. Γιατί παίρνεις κανένα χειρουργικό μαζί σου, ρε. Δεν σε μαλάκα, ξοδέψω χώρο πάρω χειρουργικό. Θα πεθάνεις, ρε μαλάκα. Ναι, θα πεθάνω, αλλά αυτό συμβαίνει μια στα 20 γκέιμ. Πού είσαι εσύ, πράγμα. Πού είσαι εσύ, πού κοντά είσαι. Κοντά σου σταμάτα να με ρωτάς που είμαι, ρε μαλάκα. Είμαι πεσμένος χρόνο κάπου. Δεν πρέπει να ξέρω που είναι. Τώρα καίγομαι λίγο να κάνω κάτι άλλο, πεθαίνω. Εκεί που ακούγονται τα βολικά λίγο. Και αναγκαστικά πρέπει να πάω στο πτώμα αυτού για να δω αν έχει μέτς. Πάμε. Να ψήπω να έχεις. Νομίζω από το κενό σε βαράντα σου. Έρχομαι. Πάω στο πτώμα αυτού. Ο οποίος έχει shotgun, γι' αυτό με γάμισα. Παντού. Από το κενό που ήταν ο Γιώργος είναι εκεί πέρα ο άλλος. Πέρασε προς τη δεξιά. Γιατί δεν τον πυροβολάς. Τον πυροβόλησα, δεν τον βλέπω τώρα. Α, ωραία, θα έρθει να με σκοτώσει τώρα εμένα. Ωραία φίλε, είχε κάτι σφαίρες γάμισε τα. AP 20 και 8 μισάρες. Στο shotgun που να μην με ξεφτυλίσει. Έχει έξοδο από τα δεξιά να μας έρθει, όχι. Όχι, πρέπει να κάνει τεράστιο κύκλο. Κοιτάς όσο μπορείς, γιατί εγώ δεν παίζω να μπορώ να μετακινηθώ από εδώ. Ωραία, 43 level είναι ο ένας. Εσύ περπατάς δεξιά μου. Ναι. Ή μας περιμένει ή έφυγε. Να έφυγε, δεν πάει σε καμία περίπτωση. Βρήκες τίποτα, κανένα χείλο, όχι. Όχι, δεν βρήκα χείλο. Σκάβιταν. Τι? Σκάβιταν. Όχι, έρθει σκάφη, ήταν 43 level PMC. Με shotgun. Ναι. Shotgun και AP rounds. Έχει τις καλές σφαίρες, ρε. Γι' αυτό έφυγα, μόνο έχει τους. Θα σου ακούσει τίποτα. Όχι, πίσω σου. Κάτι εγώ τώρα δεν μπορώ να σηκωθώ και να τρέξω και να κάνω τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου το βασικό. Ανέβα και πάμε προς τα πίσω. Αν πάμε προς τα πίσω έχουμε τελειώσει. Μπροστά έχουμε την πορεία που σίγουρα. Πήγατε έρεση. Ακολουθήσατε την πορεία που είχατε στο μυαλό σας. Ναι, ναι. Έλα Τάσο, άστο να πάω μπροστά. Άντε κάτσε σε από πίσω. Έτσι και λύσεις πως. Μείνε σε δίπλα δίπλα νερμα, αλλά μας φάει και τους δύο. Κάτσε λίγο σε πίσω σε απόσταση, έτσι και λύσεις τελειωμένους είμαι εγώ σχεδόν. Ναι, απλά πάνε σιγά σιγά. Κάτσε περίμενε λίγο. Να
πετάξω κάπου το όπλο μου και θα συνεχίσω με το shotgun. Θες να πετάξετε και τα δικά μου πράγματα πουθενά? Αν μπορέσουμε και περάσουμε. Είναι πριν περάσετε. Ωραία, το δικό μου το όπλο το πέταξα, συνεχίσω με το δικό του. Γιώργο, είχες κάτι σε μέτρα που δεν ήταν σε safe box? Φίλε, πρέπει να έχω ένα τελευταίο παυσιμόνο. Ωραία, θα βοηθήσει αυτό λίγο. Φτάσουν είσαι πίσω μου στα 5 μέτρα περίπου. Μόλις με φάει να τον φάσει δηλαδή. Είναι καλός. Εσύ είναι ένα επομένως νομίζω. Άλλος ένας είναι, δύο ήταν σύνολο. Πώς λέγονται αυτό είναι που σε έφαγε? Με βαράει, με βαράει. Πού σε βαράει? Δεν ξέρω. Έφαγα σφαίρα από κάπου. Άρα είναι δεξιά σας. Μπορεί να είναι και σκάβο, δεν ξέρω, αλλά ένιωσα, σφύριξε σφαίρα, την άκουσα. Θα σου πω, εγώ πάω στο πτώμα με τον Γιώργο τώρα και άμα σκοτώσω, με σκότωσε. Άρα, ναι. Πετάμε και το κράνος, αν μπορείς. Έχω. Δεν έχω. Έθανες. Ναι. Μόλις. Από σφαίρα ή μόνο από ζωή? Από σφαίρα ρε μαλάκα, τι ζωή? Δεν την άκουσες τη σφαίρα που έσκασα? Άκουσα. Έρχεται. Μην ακίνητο Στάσο. Μπας και νομίζεις ότι ήταν μόνο δύο. Άλλος είναι αυτός που σε φάγε. Έφτασε μέχρι εδώ και έφυγε. Σίγουρα θα έρθει. Δύο πτώματα έχει εκεί, Τάσο, δίπλα σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει ένα ταρκουτάρι. Θα μένει σε πόση ώρα θα έρθει? Πάμε να σκάβω. Κάτσε, περίμενε λίγο. Βάλω τα πράγματα και πάμε. Αν το τελευταίο μου έχω πρωινό ξυπνάω. Ναι. Με σώθηκαν και δύο, ρε. Σε σκότωσα. Τώρα πεθαίνω. Με πέθανε. Τάσο, έλα. Είναι αγριό. Άτιμο. Και αυτό shotgun είχε, ρε μάνα. Το ηλετράτ με σκότωσε, ρε μάνα. Και εμένα αυτός με σκότωσε. Το ηλετράτ. Τάσο. Έλα. Περιμένουμε για σκάβ, θα έρθεις. Ναι ρε. Τελευταίο θα είναι. Ναι. Ήταν okay. Πολύ δύσκολη η βραδιά σήμερα, δεν είναι για άλλο. Πάμε. Αστόμς. Τι ώρα. 6.30 το πρωί. Ωραίο πλάκι σου έδωσε. Ποιο ρε μαλάκα, το τραγικό AKM τον 50 για μισή. Τον άλλο δες, του βγάλε ρε. Όταν το είπες, δεν τον είχε κάνει καν loading στην οθόνη. Πά.
πάμε γιόλο τώρα. Πάμε να δούμε. Έτσι κι αλλιώς 10-15 λεφτά μας άφησε στους τέλους. Θα πάμε σε όσο περισσότερα στάζ μπορούμε και αφήγουμε. Πάμε να βρούμε τον μποσάκι. Ναι, ναι, σίγουρα. Μας θα περιμένει στο 10 λεπτό. Εν τω μεταξύ, αυτό που ήθελα να γράψω είναι ότι άμα ήταν το Warzone θα ήταν 23 γίγκα αυτό το update το μικρό. Γιατί ποιο και ήταν 23 γίγκα update, έτσι να το ξέρεις. Όχι, που λέω λόγο, για το Lancer που είπες ότι έχει update, ρε. Και λέμε μέσα στο Warzone ήταν 23 γίγκα αυτό το μικρό. Πού είσαι, έγραψε... είμαι μέσα στην αποθήκη, τρέχω προς το. Εγώ είμαι έξω προς ένα κυβότιο. Έξω προς μπείτε το μέσα. Έξω προς μπείτε το μέσα. Πάνε μέσα. Εγώ φορτώνω. Είμαι στο φορτηγάκι για το quest. Είμαι στη γωνία της αποθήκης δεξιά, Γιώργο. Πείσαι. Έχω μέσα. Ναι. Crossroads και Railroad το Tarkov, οπότε πρέπει να πάμε, έχουμε απόσταση να κάνουμε και έχει 10 λεπτά μόνο, 11. Δεν σε βλέπω. Με βλέπεις? Όχι. Πού στο μπούτσο είσαι, ρε μάλλον, μέσα στην αποθήκη? Σε ποια αποθήκη είσαι? Θα σου πάμε καλά, γάμισα το θέμα. Δεν έχω κουράγιο να εξηγώ. Ναι ρε φίλε, το βασικό, σε ποια αποθήκη είσαι? Σε την αποθήκη που έχει ένα βανάκι μέσα που κάνεις ένα κουράγιο. Είμαι στον τρένο. Έρχομαι εκεί, μείνε εκεί, έρχομαι. Ναι. Εγώ μπήκα σε αυτή την αποθήκη. Έλα, εγώ είμαι τάσο. Ένα είναι εδώ, ένα είναι εδώ. Ωραία, περιμένουμε τον Γιώργο. Εγώ τρέχω. Εγώ τρέχω. Ναι. Ωραία. Okay. Πού είσαι? Πες βαράει. Πού είναι ο Γιώργο? Ωραία. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ωραία, πάμε. Πάμε στο πρώτο στάσο εδώ. Έχει και ένα πτώμα σκάβη και μπροστά θα πάω το λουτάρο. Τι θα το στάσω. Το παίρνεις? Έλα πάρτε. Railroad Tarkov. Εγώ. Load, military base και crossroad. Άρα πάμε προς crossroads. Και εγώ crossroads έχω και railroad τάρκο. Ωραία. Πάμε crossroads. Βασικά θα περάσουμε από τάρκο, βρε. Ναι, ναι. Οκ. Οπότε πάμε το πέρα. Όχι, το περάσαμε άκυρο. Κόσμος. Το σκότωσα, νομίζω. Πέθανε. Καλώς. Κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος. Πέθανε. Το ρίξτε. Mm-hmm. Πάμε. Πάμε τώρα το μέσα. Παίρνω το κουτιά. Έχει εδώ κι άλλο πτώμα.
Πάω στο φράχτη. Είμαι μαζί με τον Τάσο. Κέρασα. Γιώργο, πάνε στο στάση πίσω μου. Άδειο. Πάμε. Πάμε να δούμε για fuel πρώτα. Όχι, άστο. Δεν έχουμε χρόνο, έχει φτάσει πάνω. Να δούμε εδώ το πτώμα του εκτός στάς. Πάω στο πτώμα. Πάω στάς. Πάω βαγόνι. Έπεσε. Τι, έριξε σε κάποιον. Ναι, ναι, σε κάποιον πρέπει να ήταν, γιατί δεν κατάλαβα που του ήρθα. Έτοιμος. Άλλο απέναντι ήταν, ξέρω. Ανοιχτή είναι από εδώ. Μπαίνω από πίσω. Μπαίνω, πάω σωστά. Πέντε λεπτά. Πάμε, δεν θα προλάβουμε το καναπούμε. Τώρα εδώ, άμα έχεις κάτω εδώ την αμέσα μου. Πρέπει να το πάμε. Από πού πήγατε, α, να σας πω. Το σπάσουμε το τείχο, ρε πάει εγώ. Πάω δεξιά. Έξι κάτω. Έφαγα τον έναν. Είμαι από δεξιά, να δω, μήπως περικυλώσουμε. Έφαγα τον έναν, δεν ξέρω αν έχει άλλο. Δεν βλέπω κάτι. Πάμε. Πόσο recoil έχει αυτό το όπλο. Δεν ξέρω πώς το έφαγα το σκάβο. Πάτησα συνεχόμενα με τη σκανδάλη και χτύπησα κάτι αστέρια στον ουρανό. Ξεκίνησα εξτράκτο. Τι είναι το crossroad εδώ πέρα? Πρώτο τάρκο δεν είναι εδώ. Crossroad, τέρμα αριστερά από εδώ. Τέρμα αριστερά και μετά τέρμα δεξιά. Μόλις φτάσει στη γωνία του δρόμου.
Ωραία. Καλό ήταν, έβγαλε και ένα φίλτρο αέρα. Άρα. Τρία όπλα. Καλύψαμε λίγο τη ζημιά. Αυτό το δρόμο δεν τον ήξερα. Ήξερα μόνο αυτόν που πας τέρμα. Και έρχεσαι ευθεία πολύ. Φίλε, το Sleek, το τεστ που έβγαλα πριν, έχει σχεδόν 600 χιλιάρικα. Ωραίος. Ποιος φορούσε τέτοια πράγμα, ρε. Κι όμως, φίλε, φορούσε τέτοια πράγμα. Ο Σκάβ. Όχι, πριν με τους δύο PMC που σκότωσα. Ο πρώτος που σε έφαγε, φόρουσε αυτό. Τον άλλο δεν τον είδα γιατί τον πρόλαβε ο Τάσος. Και τον ξέσχισε.